Με ειρηνικό τρόπο ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου με αφορμή την εκένωση του Ευαγγελισμού. Λίγο νωρίτερα, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, τα 11 άτομα που συνελήφθησαν στη διάρκεια της εφόδου των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας αλλά και του πετροπόλεμου που ακολούθησε στα γύρω στενά, αφέθηκαν ελεύθερα. Η πορεία συμπαράστασης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης ξεκίνησε στις 9 το βράδυ, με τους διαδηλωτές να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους τόσο για την εκένωση του κτηρίου όσο και τη χρονική συγκυρία, παράμετρος που προκαλεί ερωτήματα. Ήδη από το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τις ζημιές που προκλήθηκαν από διαδηλωτές στην προσπάθεια εισβολής στο δημοτικό κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση, αλλά και συνολικά για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν από τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν έχει παραδοθεί τυπικά ακόμη. Έτσι έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, σήμερα έγινε ενεργειακή υποβάθμιση. Δεν δικαιολογεί αυτή την κατάσταση που επακολούθησε. Τίποτε. Η χρονική συγκυρία της εκένωσης, η οποία ταυτίστηκε με αντίστοιχες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Αρχηγείου της Ελλάς στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό. Η Πρυτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο ανήκει το κτίριο του Ευαγγελισμού, δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τα γεγονότα του Σαββάτου. Ωστόσο, κύκλοι του Πανεπιστημίου διευκρινίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι η Σύγκλιτος, επαναβεβαιώνοντας τις αποφάσεις της, ζήτησε τον Ιούλιο την απόδοση του κτηρίου εξαιτίας σοβαρού στατικού κινδύνου, βασιζόμενοι στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί εδώ και 8 χρόνια και έχουν επαναβεβαιωθεί από όλες τις πρυτανικές αρχές που ακολούθησαν και τη Σύγκλιτο. Υπογραμμίζουν δε ότι το αίτημα είναι απολύτως ξεκάθαρο, ζητώντας εκένωση με ειρηνικό τρόπο και χωρίς σε καμία περίπτωση να έχει υποδειχτεί η χρονική συγκυρία που επέλεξε, όπως όλα δείχνουν, το Αρχηγείο της Ελλάς και με την οποία, όπως προκύπτει, δεν είναι σύμφωνες οι αρχές του Πανεπιστημίου.